Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαβάρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Τζαβάρα. Γεια σας. Πρώτα φαντάζομαι θα εύχεστε να γίνουν οι εκλογές, έτσι, αυτό θα το λέτε όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, θα γίνουν εκλογές. Θα γίνουν. Ναι. Πάντως, κύριε Τζαβάρα, μήλων της Έριδος από ό,τι φαίνεται είναι η στήριξη Καραμαλή στην υποψηφιότητα με Ημαράκη και προκάλεσε έτσι και την αντίδραση των υπολείπων συνυποψηφίων του κυρίου Ημαράκη. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε να μια τα τάξη. Καταρχάς, όταν σε ένα μεγάλο κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, και η οποία είναι μεγάλο κόμμα γιατί εκφράζει μια μεγάλη παράταξη, ένα ρεύμα πολιτικών ιδεών, το οποίο έχει δώσει συγκεκριμένες κατακτήσεις και στο διεθνές και στο εθνικό επίπεδο, όταν λοιπόν σε αυτό το κόμμα γίνονται εκλογές, το μείζον πρόβλημα δεν είναι ποιος υποστηρίζει ποιον, είναι ότι αυτές οι εκλογές πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, γιατί βλέπετε ότι στο διάστημα που δημιουργούνται όλα αυτά τα παρατράγουδα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι θέλει. Αποκορύφωμα δε αυτό που σας λέω είναι ότι εχθές κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο φρουτιέρα, όπως λέγεται, με 120 φωτογραφίες. Εννοείται για το παράλληλο πρόγραμμα. Έχουμε μια κυβέρνηση λοιπόν που κατέθεσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών εχθές. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε βέβαια. Μετά από φεύγουμε, μένουμε. Έχουμε πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να δοθεί ένα τέλος με την εκλογή της Κυριακής. Αναφερθήκατε, τώρα, ναι. Ο κύριος Καραμαλής υποστηρίζει τον Α. Ο κύριος Σαμαράς υποστηρίζει τον Β. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει τον Γ. Αυτό και λογικό είναι και φυσιολογικό είναι. Κάποιος κάπου, κάποτε πρέπει να δηλώνει και τις συμπάθειές του. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά έχετε απόλυτο δίκιο. Χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση για το παράλληλο πρόγραμμα από το οποίο αποχώρησαν και... Πρόκειται περί γελιότητας, με συγχωρείτε. Δεν συνηθίζω να μιλάω έτσι. Αλλά επειδή μας το δώσανε πριν από 6-7 ώρες πριν ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή και αναγκάστηκα έτσι και το διέτρεξα, σας λέω κυριολεκτικά ότι σε αυτό το πράγμα δεν χωράει κριτική καμία. Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε και φύγαμε. Λέτε, διαφωνείτε για τα διαδικαστικά ή επί της ουσίας, δηλαδή... Θα σας πω, ναι. Πρώτον, παραβιάζει όλες τις αρχές ορθής νομοθέτησης. Πρέπει να ξέρετε και λέω πρέπει να ξέρετε γιατί είναι θέμα που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος που δεν είναι σχετικός με την κοινοβουλευτική διαδικασία, ναι. Ότι από το 2011 υπάρχει νόμος στην Ελλάδα περί ορθής νομοθέτησης. Είναι νόμος ο οποίος ενσωματώνει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, όπου εκεί λέγεται ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει η Βουλή και η κυβέρνηση ή όποιος έχει την νομοθετική πρωτοβουλία για να βγαίνουν σωστοί, ορθοί νόμοι. Μία λοιπόν από τις φάσεις είναι η διαβούλευση. Mm-hmm. Η διαβούλευση, η δημόσια, δεν είναι απλός τύπος. Αυτό το νομοσχέδιο με τα 120 άρθρα, φωτογραφίες, δεν έχει περάσει από διαβούλευση. Είναι η διαβούλευση των 7 ημερών, δεν είναι η διαβούλευση. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Είδατε ότι τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Λοιπόν, καλύτερα από εσάς αποκλείεται. Εντάξει. Είναι πολλά μέσα σε αυτό. Ναι. Το λέω. Γιατί έχει σημασία οι δημοσιογράφοι να είναι ενημερωμένοι ακόμα και σε αυτά. Και χαίρομαι που σας ακούω. Γιατί αυτή τη στιγμή ο λαός, η κοινωνία, μπορεί να έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο βροχιδόν δέχεται, εν πάση περιπτώσει, κριτική και επικριτική, αλλά και οι δημοσιογράφοι όμως πρέπει να κάνουν και κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά στο σύστημα αυτό που έχει να κάνει με τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είπατε ότι υπήρχε αυτό το ζήτημα με τη Νέα Δημοκρατία, μένουμε, φεύγουμε, φύγατε τελικά. Ναι, υπήρχαν εκεί διάφορες. Ναι, το ίδιο είδα να συμβαίνει... Όταν δεν υπάρχει αρχηγός, τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά το ίδιο παρόμοιο τέλος πάντων είδα να συμβαίνει και με το άλλο, με το σύμφωνο συμβίωσης. Όπου σε δηλώσεις τους. Ναι, εντάξει, είχατε μια στάση, δεν είχατε ζήτημα. Αλλά στις δηλώσεις τους οι τέσσερις υποψήφοι δεν συμφώνησαν. Θέλω να πω ότι. Α, είναι άλλο θέμα. Ναι, θέλω να πω ότι η γραμμή τελικά. Όχι, επειδή δεν προηγήθηκε συνέδριο. Ναι, το ναι, τι ναι. θα υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία στα πιο. Εντάξει, εδώ είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα, να σας ναι. πω εδώ. Θα αποφασιστεί. Μισό λεπτό, θα αποφασιστεί κάποια... με το ποιος θα γίνει πρόεδρος. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε αυτά να είναι λίγο από ένα συνέδριο κάπως ξεκαθαρισμένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αν θέλετε, μπορώ να πω και δύο κουβέντες επάνω. Ναι, πείτε μας. Κυρίως. Έχει προπαγανδιστεί από την κυβέρνηση ότι δήθεν εδώ
ιδρύει κάποιο καινούριο στερέωμα στην κοινωνία. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς εσφαλμένο. Και εδώ ακριβώς, γιατί δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου, θα σας πω ότι ήταν λάθος της Νέας Δημοκρατίας το 2008 που δεν ετόλμησε στο νόμο 3719 με τον οποίο καθιέρωσε το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των ετεροφύλων να συμπεριλάβει και διάταξη για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και επίσης θα πρέπει επίσης να σας πω ότι όπως ακριβώς έχουν δικαίωμα δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου που επιλέγουν να ζουν μαζί με σχέσεις αφοσίωσης και αγάπης, και αυτό αποτελεί εκδήλωση ενός πολιτισμού ο οποίος χτίστηκε και ήδη ισχύει κάτω από την επιρροή του λεγόμενου ιδεολογικού προτάγματος του διαφωτισμού, το ίδιο όμως σοβαρό είναι και αυτό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι του ιδίου φύλου δεν μπορούν με βάση το πολιτιστικό στερέωμα, το ιδεολογικό πάλι πρόταγμα του διαφωτισμού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κάνουν οικογένεια πρώτον και δεύτερον να κάνουν γάμο. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Αυτά δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο όμως. Να σας πω, και επειδή η κυβέρνηση κλείνει το μάτι πονηρά σε αυτούς τους ανθρώπους που πράγματι αξίζουν τη συμπαράσταση της πολιτείας, λέγοντάς τους ότι με αυτή ακριβώς την προσπάθεια που κάνει τους δημιουργεί τη δυνατότητα να ιδρύσουν οικογένεια και να συνάψουν, και μάλιστα λέει ότι αυτό το κοινωνικό το σύμφωνο συμβίωσης έχει όλες τις συνέπειες του γάμου, όλα αυτά είναι ψέματα. Κύριε Τζαβάρα, αν είναι ένας λόγος για τον οποίο είπαμε ότι επί της αρχής θέλουμε να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας, βλέπετε ότι μιλάω καθαρά, γιατί δεν έχω κανένα δισταγμό να υποστηρίζω όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να γίνει η χώρα μας ένα ολοκληρωμένο κράτος δικαίου όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά. Δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι θα το ξεκαθαρίσει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω... Και θέλω να εξάρω ιδιαιτέρως τη συμβολή του κυρίου Παρασκευόπουλου, γιατί είναι ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος που έχει δημοκρατικές ευαισθησίες και πραγματικά ζούμε μια, μπορώ να πω, πολύ ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική εμπειρία συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία της επεξεργασίας των νομοθετικών αυτών κειμένων που βγαίνει. Και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί, γιατί ξέρετε, και πρέπει να το πω για να ενημερωθούμε και οι ενδιαφερόμενοι ακόμα. Το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει ότι άνδρας και γυναίκα, ο άνδρας και η γυναίκα, το θηλυκό δηλαδή και το άρεν, όταν θα έρθουν σε νόμιμη ηλικία γάμου, έχουν το δικαίωμα να συνάψουν γάμο και να διεδρύσουν οικογένεια. Κύριε, ξεκαθαρισμένα. Απλά, αν έχετε κάποιους συνεργάτες με διπλή γραμμή εκεί πέρα, επειδή ακούστηκε στον αέρα, κάποιος σήκωσε το ακουστικό. Όχι, σας παρακαλούμε. Από κινητό, από κινητό μιλάμε. Έχουμε συνακρόαση. Ναι. Τι έγινε τώρα, αυτό πώς έγινε. Αυτό έγινε σε εμάς, εδώ πέρα. Μπορεί να έγινε σε εμάς. Κύριε Τζαβάρα. Ζητάμε συγγνώμη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτησή μας και μας παρακολουθούμε. Να μείνουμε λίγο στην πλευρά της Εκκλησίας, διότι χθες ο Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς τον πολιτικό κόσμο ότι όποιος συμβάλλει στη θεσμοθέτηση του συμφώνου για τα ομόφυλα ζευγάρια θα διακόψει μαζί του οποιαδήποτε σχέση. Και επειδή οι δεσμοί της Νέας Δημοκρατίας με την Εκκλησία είναι παραδοσιακά σταθεροί, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο αυτό βαρύνει τη γνώμη σας. Ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, σέβομαι την Εκκλησία, το θρησκευμά μου το δηλώνω, δεν έχω κανένα λόγο να μην το δηλώσω. Αν θέλετε, θεωρώ ότι η συμβολή της χριστιανικής θρησκείας στην ιστορία του πολιτισμού είχε καταλυτική σημασία στο να επικρατήσουν αρχές και αξίες που και σήμερα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ζωής μας, της κοινωνικής, χωρίς τα οποία ενδεχομένως να μην ήταν τόσο ειρηνική και να μην ήταν επίσης τόσο πολιτισμένη. Πλην όμως θεωρώ ότι η Εκκλησία έχει διακριτό έργο να κάνει, όπως και η πολιτεία έχει διακριτό έργο να κάνει. Γι' αυτό στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρώτον με τις υποχρεώσεις της διεθνής της χώρας μας, γιατί ακριβώς όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν λάθος που με τον νόμο 3719 του 2008 δεν συμπεριλήφθη διάταξη και για τα ομόφωνα και για τα ομόφυλα ζευγάρια, και γι' αυτό οδηγηθήκαμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου καταδικάστηκε η χώρα μας. Εάν λοιπόν ο Σεβασμιότατος ή οποιοδήποτε άλλος έχει έναν τρόπο να μας πει
πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των κρατών που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και όπου εκεί έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε συγκεκριμένες διατάξεις. Έχουν γίνει εσωτερικό μας δίκαιο, εθνικό μας δίκαιο η προστασία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πώς συμβιβάζονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα με την οποιαδήποτε άποψη έχει, την οποία τη σέβουμε βεβαίως. Και του Μητροπολίτου που μου είπατε την άποψη τη σέβουμε. Είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο. Άποψη, τη σέβουμε, αλλά η πολιτεία και η Βουλή θα κάνει τη δουλειά της με βάση τις αρχές, τις αξίες, τους νόμους και τους κανόνες και τις δεσμεύσεις που αποτελούν το περιεχόμενο της δημοκρατικής ζωής. Να ρωτήσω κάτι, συμφωνείτε με την άποψη που εξέφρασε ο κ. Σιλιανίδης ότι κάποιοι χρειάζονται μαθήματα δημοκρατίας μέσα στην δημοκρατία? Το ανέφερε στο φίλο του τον Άδωνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εγώ θα σας πω το εξής. Κανένας μας, παρόλο που λέγανε και οι αρχαίοι και το έχουν πει και καινούργιοι φιλόσοφοι, ότι είναι διδακτών και η αρετή και η δημοκρατία, θεωρώ ότι μονίμως θα είμαστε μαθητευόμενοι στα ζητήματα της δημοκρατικής παιδείας. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Πρέπει πάντα να έχουμε τη διάθεση της μαθητείας. Και γι' αυτό καμιά φορά ακούω και από πολύ φωτισμένους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους οποίους δεν πρέπει να τους μηδενίζουμε, γιατί η συμβολή των περισσότερων από αυτούς είναι θεμελιώδης στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής. Τους ακούω βεβαίως, μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκμηδενίζεται ο ρόλος της πολιτείας, οι δεσμεύσεις που έχει το κράτος ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι τυχαίνει να έχουν μια διαφορετική άποψη. Κύριε Τζαβάρα, ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Θα τα πούμε και μετά τις εσωκομματικές εκλογές. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλημέρα σας.